σε όλους! Είμαι η Ευσταθία, αυτή είναι η τουλάπα μου και αυτό είναι το τρίτο vlog. Είμαι και πάλι μαζί σας γιατί έχω βρει καινούριους θησαυρούς και θέλω να τους δούμε μαζί. Σας υποδέχομαι σήμερα με τα τακούνια μου. Αλλά μην ανησυχείτε γιατί πολύ σύντομα θα είμαι και πάλι με τα αθλητικά μου φυσικά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα χωρίσω σε δύο κατηγορίες σήμερα το βιντεάκι. Το ένα θα είναι σε black outfits μέχρι και total black outfits και πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε, και το άλλο θα είναι λίγο πιο φυσική και ανοιχτή τόνη που πολύ αγαπάμε ακόμα και το χειμώνα. Πάμε! Οπότε το πρώτο black outfit το φοράω ήδη, απλό μπλουζάκι με έντονους ώμους μέσα από ψηλό μέσο jean, όπως δείξαμε και στο προηγούμενο vlog. Εάν δεν το έχετε παρακολουθήσει, τώρα είναι η ώρα. Απλά είμαστε σε άλλους τόνους. Εγώ τώρα το έχω συνδυάσει με σανδάλια και μπορείτε να το φορέσετε για πιο νυχτερινή έξοδο, αλλά μπορείτε ακριβώς το ίδιο outfit να το συνδυάσετε με sneakers. Ωραία, έτσι όπως είναι ακριβώς, για να μην χρονοτριβούμε, προσθέτω από πάνω ένα oversized pullover black. Γιατί είναι ακριβώς το μήκος που μου αρέσει και πάει με όλα τα παπούτσια. Ένα πολύ ωραίο tip που θέλω να προσθέσω εδώ είναι να αφήνετε τα μαλλιά σας μέσα από το pullover το χειμώνα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε! Λοιπόν, εδώ θέλω να σας δείξω αυτό το φορέμα που ανακάλυψα. Έρχομαι κοντά για να δείτε το ύφασμα. Είναι τέλειο γιατί είναι wrap και προσαρμόζεται εύκολα σε όλους τους σωματότυπους. Και φυσικά μακριμάνικο για την εποχή. Από πάνω μπορούμε να βάλουμε μία μαύρη ζακέτα. Λοιπόν, εάν τώρα δεν θέλετε πολύ το μαύρο που σας κούρασα, μπορούμε να το σπάσουμε με μία γκρι ζακέτα. Θέλω να σας πω ότι μπορείτε έτσι όπως είμαστε ακριβώς από πάνω να πετάξετε ένα φούτερ ή ένα πουλόβερ. Εσείς πολύ αγαπήσατε τα biker tights το καλοκαίρι αυτό, σας έχω τη λύση και για το χειμώνα, όπου έχω βρει το τέλειο total look σε knitwear με biker σορτζάκι και από πάνω ίδιο χρώμα pullover. Από μέσα έχω βάλει ένα πουκάμισο το οποίο μας δίνει έτσι λίγο μία λεπτομέρεια χρώματος. Και να το πουκάμισο που φορούσα από μέσα, επειδή ξέρω ότι θα το λατρέψετε, το έδειξα και σκέτο. Με ανοιχτό χρώμα τζιν αυτή τη φορά, για αυτές που βαρέθηκαν τα μαύρα, τα ουδέτερα, τα πάντα, δώστε λίγο χρώμα και αν κρυώσετε, βάλτε μου ένα πουλοβεράκι. Έτσι,
Και ξέρω ότι ήδη ανυπομονείτε για το τέταρτο vlog και τους θησαυρούς που θα έχω βρει μέχρι τότε. Και εγώ ανυπομονώ, ελπίζω να σας άρεσαν όλα και μην ξεχνάτε να στέλνετε στο Instagram για να μάθετε κι εσείς πού μπορείτε να βρείτε αυτά τα ρούχα. Shh.